Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, είναι νωρίς βεβαίως ακόμη. Πλην όμως έχει έρθει αρκετός κόσμος και τα μηνύματα είναι ότι θα έχουμε μεγάλη προσέλευση μέχρι τις 7 το απόγευμα που κλείνουν οι κάλπες μας. Το κόμμα γενικότερα έχει βγάλει στην ανακοίνωση ότι υπάρχουν πολλά νεοεγγραφέν μέλη στο κόμμα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ στο νησί μας παρουσιάζεται αυτό, υπάρχουν νέες εγγραφές αρκετές. Ασφαλώς υπάρχουν νέες εγγραφές. Υπάρχει η κάρτα μέλους της Νέας Δημοκρατίας πλέον. Πανελλαδικά η εντύπωση που έχουμε αποκομίσει και που ενημερωνόμαστε και από τα κεντρικά του κόμματος είναι ότι υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνει, αν θέλετε, και την επαφή που έχει η Νέα Δημοκρατία με την κοινωνία και την επερχόμενη πολιτική νίκη στις εθνικές εκλογές. Και τοπικά παρατηρήθηκε το ίδιο περιστατικό, το ίδιο φαινόμενο. Πλέον η Νέα Δημοκρατία μπαίνει και σε μια νέα φάση, ένα σύγχρονο κόμμα με τις κάρτες μέλους, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Κάνουμε ένα βήμα ακόμη για το μέλλον. Εδώ και τα υποψήφια μέλη, θέλουμε να μας πείτε αν το ψηφοδέλτιο, αν βγαίνουν όλοι. Γιατί από ό,τι είδαμε, τα εγγεγραμμένα μέλη τα οποία είναι υποψήφια για τη Δήμτο είναι ακριβώς όσα πρέπει να. Ακριβώς για τη Δήμτο είναι ακριβώς τα υποψήφια και ο αριθμός των υποψηφίων με τον αυτόν που θα εκλεγούν. Πλην όμως η Νέα Δημοκρατία και σε τοπικό επίπεδο, από αύριο ξεκινάει μια μεγάλη διεύρυνση. Ξεκινά έναν αγώνα για την εκλογική νίκη και στο νησί μας και σε αυτό το κάλεσμα. Θα είναι όλοι αρρωγοί, είμαι βέβαιος, όλα τα μέλη μας και θα έπονται οι εξελίξεις, θα τις δείτε σταδιακά. Εσείς ως πρόεδρος, ποιος είναι η δική σας η στόχευση? Η στόχευσή μου εμένα είναι πάντοτε η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας και η νίκη, με ευρύτατη νίκη της παράταξής μας στις εκλογές για το καλό του τόπου πρώτα απ' όλα. Σε επίπεδο βέβαια τοπικό, σε επίπεδο οργάνωσης αν θέλετε, σας είπα ότι επίκειται μια μεγάλη διεύρυνση, θα γίνει ένα μεγάλο κάλεσμα και σε παλαιότερα στελέχη και σε νέα στελέχη. Υπάρχει ενδιαφέρον, το έχουμε όλο αυτό το διάστημα το προεκλογικό, το έχουμε γίνει κοινωνία του ενδιαφέροντος αυτό και συνεπώς ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε όσο μπορούμε τη βάση και το μελλοντικό αποτέλεσμα του κόμματός μας.